Καλημέρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει να έχουμε χτύπημα από κεραυνό και τραυματισμούς, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή τη φορά δημιουργήθηκε μια επιπλέον έκπληξη στον κόσμο, διότι η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη και θέλουμε να μάθουμε από εσάς για το φαινόμενο αυτό και τι πρέπει να προσέχουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Ο κεραυνός είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται όταν υπάρχουν στην ατμόσφαιρα συγκεκριμένα σύννεφα σε μια κατάσταση καταιγίδας, διότι τα σύννεφα αυτά φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό φορτίο που μαζεύεται στα σύννεφα κατανέμεται στην κορυφή και στη βάση του συννέφου και στη Γη αρχίζει να συσσωρεύεται το αντίθετο φορτίο από αυτόν της βάσης. Δηλαδή έχουμε αρνητικά στην κορυφή, θετικά στη βάση, αρνητικά ή το αντίστροφο. Μάλιστα. Το θέμα είναι, ναι, εξηγήστε μου λιγάκι, εμείς είμαστε πολύ συχνά πυκνά στην Ήπεθρο. Ξαφνικά μπορεί να πιάσει μια νεροποντή. Άρα κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε γιατί η εκφόρτιση, η κίνηση του φορτίου από το νέφος προς τη Γη, το οποίο είναι το φαινόμενο του κεραυνού, συμβαίνει μεταξύ οποιοδήποτε σημείου του νέφους και της Γης. Απλώς, όσο πιο πολύ είναι το φορτίο μαζεμένο σε ένα σημείο, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα να πέσει εκεί ο κεραυνός. Εξού και το αλεξικεραυνό, που έχει την ιδιότητα να είναι μέταλλο και μυτερό, εκεί μαζεύεται πάρα πολύ φορτίο και έτσι αυξάνεται πάρα πολύ πιθανότητα να πέσει σε αυτόν το σημείο ο κεραυνός. Ναι. Όταν είμαστε στο Ήπεθρο, λοιπόν, ο κεραυνός μπορεί να εκδηλωθεί σε ψηλό δέντρο, αλλά εκείνο που μας βάζει εμάς σε μεγάλο κίνδυνο είναι τα μεταλλικά αντικείμενα. Μάλιστα. Εκείνο που πρέπει να απαλλαχτούμε άμεσα είναι από όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που φέρουμε. Όπλο στην περίπτωση των κυνηγών, ρολόγια, κοσμήματα και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα παίρνουμε μια στάση η οποία να είναι ένα βαθύ κάθισμα με το κεφάλι κοντά στα πόδια. Και περιμένουμε να περάσει το φαινόμενο. Αν είναι κοντά το αυτοκίνητο μας, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και αποφεύγουμε να ακουμπούμε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σανίδη. Παίζει ρόλο το ύψος του σημείου που βρισκόμαστε? Ναι. Διότι όσο πιο ψηλό είναι το σημείο, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα να γίνει εκφόρτηση. Μάλιστα. Τώρα, επειδή πολλές φορές πέρα από το έξω όταν βρισκόμαστε στην Ήπεθρο υπάρχουν και χτυπήματα με κεραυνό και μέσα στην πόλη. Εκεί είναι πιο έτσι ανώδυνο το φαινόμενο όσον αφορά το δικό μας κίνδυνο? Όταν είμαστε, επειδή στην πόλη υπάρχουν τα ψηλά χτίρια, υπάρχουν διάφορα αντικείμενα που σίγουρα συσσωρεύουν πολύ περισσότερο φορτίο από το ανθρώπινο σώμα. Ναι. Έτσι, η πιθανότητα να χτυπηθούμε με κεραυνό μέσα στην πόλη έχει ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ήταν τρία άτομα δίπλα-δίπλα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι, γιατί οι άνθρωποι είδαν την κακοκαιρία και είπαν να φύγουν. Το ένα το παιδί του 20χρονος το διαπέρασε στο σώμα του το φορτίο το ηλεκτρικό, ο θείος έπαθε εγκάβματα και ο τρίτος της παρέας, ο μικρός, δεν έπαθε τίποτα. Αυτό δεν είναι λίγο παράξενο? Το φορτίο ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή. Εκείνη τη στιγμή προφανώς από το τρίτο μέλος της παρέας δεν πέρασε φορτίο από πάνω του και αυτό είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι παράξενο. Δηλαδή αν είμαστε σε ένα περιστατικό που γίνεται στην Ελλάδα, μαζεύτηκαν όλοι οι παίχτες ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο κέντρο του γηπέδου για να αποφύγουν το να είναι κοντά στους προβολείς που πιθανόν να έπεφτε ο κεραυνός. Παρ' όλα αυτά, ένας από αυτούς χτυπήθηκε και από κεραυνό και δυστυχώς κατέληξε. Μάλιστα. Άρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος και δεν μπορείς να ξέρεις κιόλας, δηλαδή, αν θα σου τύχει και πώς θα σου τύχει. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι έξω στα χωράφια, στους αγρούς, όταν πιάνει βροχή. Άρα ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Είναι υπαρκτός. Είναι υπαρκτός. Μια πιθανότητα που μπορεί να επαληθευτεί ανά πάσα στιγμή. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασλανίδη, για την πληροφόρηση αυτή. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή δουλειά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά.